για ισόρροπη κατανομή των ασθενοφόρων που δόρισε ο αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΠ στο ΕΚΑΒ. Έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Κώστας Καρακατσιανόπουλος, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι το πρόβλημα των περιοχών της Καβάλας, των Σερών και της Δράμας ήταν η μη ύπαρξη κινητής ιατρικής μονάδας που περιέχεται στα νέα ασθενοφόρα. Η κατανομή των ασθενοφόρων έγινε ισόρροπα και με βάση την κατάσταση του στόλου οχημάτων που είχε ήδη η κάθε δομή του ΕΚΑΒ. Το μεγάλο πρόβλημα στην Καβάλα εδώ δεν ήταν το αν έχει ή όχι απλά ασθενοφόρο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν είχε καθόλου κινητή μονάδα υγείας, κινητή ιατρική μονάδα. Όπως επίσης βέβαια και οι Σέρες και η Δράμα, γιατί θα πρέπει να βλέπουμε συνολικά το παράρτημα και όχι τοπικά μόνο την κάθε περίπτωση. Ναι, θεωρώ ότι ήταν ισόρροπη η κατανομή. Στην Καβάλα θα έρθει μια καινούργια σύγχρονη κινητή ιατρική μονάδα, η οποία επιπλέον έχει και κάτι το πολύ καινοτόμο. Θα μπορεί με μια κίνηση από κινητή ιατρική μονάδα ενηλίκων να μετατραπεί σε κινητή ιατρική μονάδα νεογνών. Δηλαδή, αφαιρώντας το φορείο των ενηλίκων, τοποθετείται άλλο φορείο πάνω στο οποίο είναι πακτωμένη θερμοκοιτίδα, γεγονός που για πρώτη φορά στο ΕΚΑΒ, και αυτό γίνεται βέβαια όχι μόνο με τη δωρεά του ΤΑΠ, γίνεται και με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, έχουμε θερμοκοιτίδες οι οποίες με ασφαλή και πιστοποιημένο τρόπο τοποθετούνται πάνω στο ασθενοφόρο και έχουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο μια ασφαλή μεταφορά των νεογνών.